24ωρη απεργιακή κινητοποίηση πραγματοποίησε υπό ΕΟΤΑ με κυρίαρχο αίτημα την μονιμοποίηση των συμβασιούχων σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, στάσεις εργασίας από τις 10 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου πραγματοποίησε η ΑΔΕΔΗ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον κρατικό προϋπολογισμό. Το ίδιο συνέβη και στην Αλεξανδρούπολη με συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τους εργαζομένους μπροστά από το Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης. Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Αλεξανδρούπολης συμμετέχουμε στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει υπό ΕΟΤΑ ως απόφαση του 41ου ενδιάμεσου συνοδρίου της και επίσης συμμετέχουμε στην κεντρική απεργιακή κινητοποίηση που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Αντιπροσωπεία του συλλόγου μας με επικεφαλής τον πρόεδρο βρίσκεται εκεί. Εδώ εμείς λοιπόν οργανώσαμε ως σύλλογος μια συγκέντρωση λόγω και της αντικειμενικής αδυναμίας της μετάβασης των εργαζομένων στην Αθήνα λόγω της απόστασης. Οι διαμαρτυρόμενοι έκαναν λόγο για συνεχιζόμενη απαξίωση των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης και για την περιφρονητική αντιμετώπιση των εργαζομένων των ΟΤΑ από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και Μερίδας Ερετών. Σήμερα βρισκόμαστε παρόντες στην απεργία που έχει προκηρύξει μέσα από το συνέδριό της ομόφωνα η ομοσπονδία μας, η ΠΟΕΟΤΑ. Είμαστε εδώ πέρα με αιχμή βασικά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. Το πρώτο απ' όλα είναι η μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων, των συμβασιούχων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις με κρατική χρηματοδότηση. Να σταματήσει να ισχύει η διάταξη Βορύδη, η οποία υποχρεώνει τους Δήμους να προσφεύγει σε έφεση, ενώ όσο πολλές πρωτόδικες αποφάσεις συναδέλφων, οι οποίοι υπηρετούν στους Δήμους μέχρι και 20 χρόνια, με συνεχόμενες και ανανεώσιμες συμβάσεις. Να σταματήσει λοιπόν να υποχρεώνονται οι Δήμοι να πηγαίνουν σε έφεση και να ισχύουν οι πρωτόδικες αποφάσεις. Απαιτούμε μόνιμο προσωπικό για όλες τις υπηρεσίες οι οποίες έχουν υποστελεχωθεί πλέον. Όλοι οι εργαζόμενοι αποχωρούν με συνταξιοδοτήσεις, γερνάει το προσωπικό και από εκεί πέρα δεν υπάρχει ανανέωση εδώ και πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των δημοτών και οι εργαζόμενοι να φορτώνονται, οι αναπομείναντες, όλη την εντατικοποίηση ουσιαστικά της δουλειάς. Ζητάμε λοιπόν επίσης αύξηση των μισθών μας στο 20% και όχι αυτές τις αυξήσεις κοροϊδία με τις οποίες έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Ζητάμε τη 13ο και 14ο μισθό και κατάργηση της φορολογίας η οποία τσακίζει τα εισοδήματά μας. Τα αιτήματα της ΑΔΕΔΗ είναι οι πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, η επαναφορά των δώρων, η κατάργηση του παγώματος της διετίας, η αύξηση του αφορολόγητου και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στο δημόσιο. Η πανελλαδική στάση εργασίας που κήρυξε η ΑΔΕΔΗ για τη σημερινή μέρα έχει διπλό στόχο και λόγο. Απ' τη μια να υποστηρίξουμε, να στηρίξουμε και να παραβρεθούμε όλοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις στα πλαίσια της απεργίας που προκήρυξε η ΠΟΕΟΤΑ για όλους τους Δήμους και τους Δημοτικούς Υπαλλήλους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πλέον χρόνια προβλήματα και όσον αφορά τις εργασιακές συνθήκες, τις δομές και τις υποδομές στους Δήμους, τον εξοπλισμό, αλλά και στις βασικές ελλείψεις του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο παρόλο και τα οργανογράμματα που γίνανε μέσα στην περίοδο των μνημονίων, τα οποία έχουν εννοείται περικοπή σε θέσεις, παρά τα αυτά μέχρι και σήμερα η πληρότητά τους σε κάποιους δήμους να αγγίζει το 70% περίπου.